Γεια σας. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο και τους εκλεκτούς συνομιλητές μου και όλους εσάς που παρακολουθείτε είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά. Είναι τιμή μου να έχω στο πάνελ μαζί για να συζητήσουμε τον κύριο Χρήστο Ταραντήλη, βουλευτή επικρατείας, καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας Τεχνολογίας Βουλής. Τον κύριο Γιώργο Νούνεση, διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος. Τον κύριο Βασίλη Γρηγορίου, συνειδητή και διευθύντα σύμβουλο της Advent Technologies, της πρώτης παγκόσμιας εταιρείας ενέργειας που ξεκίνησε από την Ελλάδα και διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Και τον κύριο David Horner, πρόεδρο του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος. Πριν αρχίσω τις ερωτήσεις, να κάνω μόνο δύο στατιστικές να πω. Υπάρχουν άπειρες, αλλά να πω δύο πρόσφατες. Η Eurostat πρόσφατα δημοσιοποίησε τα στοιχεία της για τις δαπάνες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την ανάπτυξη. Το 2020 η Ελλάδα είχε 1,5% του ΑΕΠ έδωσε σε έρευνα και ανάπτυξη, έναντι 1,3% το 2019 και μόλις 0,6% το 2010. Όμως απέχουμε ακόμα αρκετά, αν και υπάρχει πρόοδος, απέχουμε ακόμα αρκετά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 2,3% του ΑΕΠ. Δεύτερον, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας της EY Attractiveness Survey Ελλάδα 2021, ενώ το επίπεδο των τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υποδομών, καθώς και των δεξιοτήτων του ανθρωπίνου δυναμικού της Ελλάδος, θεωρούνται πολύ ή αρκετά ικανοποιητικά, ελκυστικά, από πάνω από 70% των συμμετεχόντων στην έρευνα, η διαθεσιμότητα και ποιότητα έρευνας και ανάπτυξης θεωρείται πολύ ή αρκετά ελκυστική, μόνο από το 53% των συμμετεχόντων. Πώς λοιπόν μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτά τα δύο άκρα, το χάσμα που υπάρχει μεταξύ έρευνας και επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία καινοτομίας και μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας. Και ποια είναι η σημασία σε αυτό της ενίσχυσης εφαρμοσμένης έρευνας, της εκπαίδευσης στις κατάλληλες δεξιότητες, της προστασίας και αξιοποίησης της πνευματικής ιδιοκτησίας και του φορολογικού, νομικού, ρυθμιστικού και χρηματοδοτικού πλαισίου. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Κύριε Γρηγορίου, πώς μπορούν, θεωρείτε, οι ανάγκες των επιχειρήσεων να καθοδηγήσουν ένα μέρος της έρευνάς μας, διατηρώντας ή και ενισχύοντας ένα υγιές ποσοστό βασικής έρευνας? Καλησπέρα και από μένα, από τη Βοστόνη. Κοιτάξτε, πρέπει να δούμε αν μιλάμε μόνο για τις ελληνικές επιχειρήσεις ή μιλάμε για επιχειρήσεις γενικά. Γιατί πλέον έχουμε φτάσει στο επίπεδο που μια δουλειά που γίνεται στην Πάτρα γίνεται παγκόσμια γνωστή το ίδιο απόγευμα. Αυτό δεν ήταν το ζητούμενο παλιά. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ δύσκολο 30 χρόνια πριν να καταλάβεις τι γίνεται και νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ άτρινε και όλα τα δεδομένα. Ένα άλλο είναι η διαφορά μεταξύ βασικής έρευνας και εφαρμοσμένης έρευνας. Πλέον δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά, θα έλεγα. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι εφαρμοσμένη έρευνα. Δεν αφήνεται πολλοί χώρους για βασική, αλλά όλοι οι σοβαροί επιστήμονες έχουν τα δικά τους τα project, τα οποία είναι της βασικής έρευνας. Οπότε θα έλεγα, αν μείνουμε σε ελληνικές επιχειρήσεις, η πλειονότητα είναι μεταποιητικές. Οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι εύκολο να έχεις βασική έρευνα μέσα από τις επιχειρήσεις. Αλλά μπορεί να έχεις με συνεργασία με τα πανεπιστήμια. Οπότε νομίζω αυτό θα είναι και το νούμερο ένα που θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει. Το άλλο το καλό είναι ότι πλέον συνεργαζόμαστε και από την Ελλάδα ή σαν επιχειρήσεις, σαν πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα με πολλούς οργανισμούς του εξωτερικού. Οπότε πιστεύω ότι πραγματικά είναι μια μεγάλη κοινότητα. Και από ό,τι έχει αποδειχθεί από την Αμερική, η δύναμη και της Αμερικής, αν θες, και νομίζω η Ευρώπη το καταλαβαίνει και πάει προς τα εκεί και η Ελλάδα το καταλαβαίνει και εκεί προς τα εκεί πάμε, ίσως με πιο αργά βήματα προς τα εκεί πάμε, η δύναμή μας είναι η συνεργασία των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων με τη βιομηχανία. Εκεί αναδεικνύεται ο πλούτος, εκεί αναδεικνύονται οι νέες τεχνολογίες, οι νέες δουλειές, αν θες. Οπότε πιστεύω ότι και εμείς το έχουμε καταλάβει και όπως είπες, επενδύουμε πάρα πολύ στη στιγμή που ήμασταν στο 0,6, τώρα είμαστε στο 1,5, είναι καλύτερα από το 1, από το 0,6, οπότε πιστεύω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε στο τέλος, είμαστε στο σωστό δρόμο. Ένα που είναι πολύ σημαντικό που πρέπει να υπάρξει, είναι ότι για να υπάρξει έρευνα πρέπει να υπάρχουν και υποδομές. Δεν φτάνει μόνο να έχεις το μυαλό ή ένα κομπιούτερ. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο χρειάζονται υποδομές και νομίζω και τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια, όπως και επιχειρήσεις, βάζουν πάρα πολλά χρήματα σε αυτό
Και για μένα αυτό είναι και το καλό που βλέπω τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ότι υπάρχει πλέον στην Ελλάδα η υποδομή να κάνει κάποιος κανονική καριέρα, να συνεργαστεί με ισότιμους οργανισμούς του εξωτερικού και να δημιουργήσει πλούτο και από τη χώρα μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μακάρι, θα το πω πολλές φορές νομίζω. Μακάρι. Dr. Horner, I'm switching to English. How do you think that the increased need for lifelong learning, reskilling, upskilling will affect the curricula of high school and university degrees? And how can universities remain relevant? I think especially coming out of the COVID pandemic. I think especially coming out of the COVID pandemic, we do need to be rethinking both the content and the mode of delivery of our educational programs and how students are being formed through the educational process. I think there are three areas of formation for students that takes place, especially through formal education at various levels. The first is character formation, where students are formed to be people of self-discipline, hopefully, people of integrity, people of respect for themselves and others, people of empathy. Humility is written a lot about now in the literature. I think these characteristics need to be specific, tangible goals that we seek to form in students through the educational process. The second area beyond character formation is capacity, the development of capacities to analyze logically and with data, to communicate orally, to communicate in writing effectively, to communicate interpersonally, the capacity to adapt, to create, to innovate, the capacity to be a member of a team, to be a good follower as well as a good leader. These are examples of the kinds of capacities that education forms. Now, I think your question probably is aiming at the third more specific category, which I would identify as skills. These are things that are more particularly related to job content in organizations that may be more technical. I think it is more likely to be changing more rapidly over time and as a result, more likely to be more obsolete more quickly. So I think the educational systems, educational institutions, need to be thinking at various levels from the earliest ages of children up through our university education, how these specific areas of character, capacity, and skills can be developed best and delivered best. I think different approaches need to be developed at different stages of the educational process. I think that we need to be thinking more about how we are blending theory and practice more effectively, so students are just not learning about how things have been done historically or theoretically, but they're seeing how they are applied in the real world. And we also need to be thinking about how we're repackaging the content of our curriculum. For example, at the undergraduate level, something we're thinking more about is the utilization of micro-credentials within traditional academic disciplines to capture and express and communicate new forms of knowledge, new expertise that students can gain as part of the traditional process. So I think it is a time, another time for reinvention in the educational enterprise. Can you close the microphone? Can you turn off the microphone? Thank you very much. Κύριε Ταραντήλη, γυρνάω πάλι στα ελληνικά. Θα θέλατε να απαντήσετε στην ίδια ερώτηση? Ναι. Η αυξανόμενη ζήτηση στα προγράμματα για reskilling και upskilling έχω παρατηρήσει ότι έχει επηρεάσει τόσο το content, όσο την ύλη των μαθημάτων, όσο και τα προγράμματα σπουδών σε δύο κυρίως τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι ότι έχουμε παρατηρήσει να έχουμε εισαγωγή εκπαίδευσης των δημοφιλών δεξιοτήτων σε προγράμματα σπουδών ή σε ύλη μαθημάτων που θεωρητικά δεν έχουν επιστημονική συγγένεια. Θα πω ένα παράδειγμα. Ζούμε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και της ανάλυσης των big data, των μεγάλων όγκων δεδομένων, ψηφιακών δεδομένων. Οι γνώσεις, οι βασικές γνώσεις σε probability, σε πιθανότητες, στατιστική και σε basic programming δεξιότητες, skills, έχουμε δει ότι δεν είναι απαραίτητες και δεν αφορούν μόνο τους μηχανικούς, τους θετικούς επιστήμονες, τους οικονομολόγους. Βλέπουμε ότι η ανάγκη να γίνουν καλύτεροι ψυχολόγοι, φιλόλογοι, γιατροί, δικηγόροι, φτιάχνοντας, για παράδειγμα, ένα μοντέλο πρόβλεψης, ένα predictive model, αναλύοντας τα δεδομένα τους ή ακόμα κάνοντας και οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων του predictive model, τους αφορά
Και από τη στιγμή που τους αφορά και γίνονται καλύτεροι, σίγουρα εισάγονται αυτές οι δεξιότητες σε προγράμματα σπουδών που θεωρητικά δεν έχουν σχέση. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αυτό ήδη γίνεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην ιατρική σχολή με τη στατιστική. Χαρακτηριστικό. Έναν δεύτερο τομέα που θεωρώ ότι αλλάζει αυτή η αυξανόμενη ζήτηση σε upskilling και reskilling προγράμματα είναι ότι βλέπουμε εισαγωγή εκπαίδευσης πάλι των δημοφιλών δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Κοινώς πλέον απευθύνονται σε πολύ μεγάλο εύρος ηλικιών. Παράδειγμα, soft skills τώρα, να μην πούμε πάλι hard skills. Soft skills, critical thinking, κριτική σκέψη, creative thinking, η δεξιότητα της ομαδικής εργασίας, η δεξιότητα της επικοινωνίας. Αυτά είναι, μέχρι πρόσφατα, διδασκόντουσαν μόνο στην τριτοβάθμια, σε κάποια προπτυχιακά προγράμματα και κυρίως σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο MBA. Τώρα βλέπουμε ότι αυτές οι δεξιότητες έχουν εισαχθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο λύκειο και στο γυμνάσιο, ακόμα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτά είναι οι δύο τομείς που έχω παρατηρήσει ότι η αυξηνόμενη ζήτηση σε upskilling και reskilling προγράμματα έχουν προκαλέσει αλλαγές στο content και στα προγράμματα σπουδών. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, πολύ ξεκαθαρό. Coming back to you, Dr. Horner. Coming from abroad and having extensive experience in the United States, but now also in Greece, do you have any tips on how Greece could retain its highly skilled talent instead of them living abroad and possibly also attract digital nomads and investment capital in R&D and innovation? Well, I think based on my experience, if you were to follow the US model, the general principle I would say is that you would put what I would consider to be the customer at the center of the systems that you were developing. I don't generally like to think of students as customers, but I want to use that metaphor to apply to your question about retaining highly skilled or attracting highly skilled talent. I think where I would begin with that issue, that challenge for Greece, is by seeking to retain the highly skilled talent that historically and regularly leaves the country to study elsewhere in other countries of the world. Because they cannot find in Greece the choices that are appealing to the particular aspirations that they have. So again, if you were to take the US model to apply to that challenge of how do you retain highly skilled people before they are educated at university and then have to be brought back to Greece, the US model would suggest what you do is give students the option when they are choosing where to study wherever their academic credentials can qualify them. In other words, in the US system, students choose to apply to any of the 4,000 colleges or universities in the United States. It's not a centralized national exam system such as what we have here in Greece. And so I think putting the student at the center of the experience from the decision of where they go to school would be where I would begin. Now, I think there are people now calling for reform of the public education system and stressing something that would need to go with this kind of change if it were to be implemented in Greece, and that is to give public universities more autonomy over the programs, more control over the programs that they offer to respond to the student interest that would be there. A third suggestion, I think, that could help retain the talent in Greece that is exported in university education is to develop the opportunity for some private colleges with international quality that can be demonstrated to be able to offer new professional pathways for these students. I'll give you one historical example. In the 1940s, a long time ago, the American College of Greece pioneered and offered the first programs of social work in Greece after the German occupation, after the World War. We can no longer offer social work in our curriculum. It's one of the pathways that you are required to go through the public system for. I think uncoupling the formal education system with the professional pathways, allowing for more options for students to pick from institutions where these pathways could be developed in some of the private institutions in Greece, would open up more options. I think more students would be able to find the schools that meet their needs here in the country, and that would help retain highly skilled people at the very outset. All of which I think could be done without changing Article 16, which I think is a major challenge. Thank you very much. Γίνοντας τα ελληνικά, κύριε Νούνεση και μετά κύριε Γρηγορίου,
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι η κατάσταση με τις πατέντες στην Ελλάδα? Καταφέρνουν οι δημιουργοί καινοτόμων ιδεών να τις προστατεύσουν αλλά και να τις αξιοποιήσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία? Ναι, σε εθνικό επίπεδο θα έλεγα ότι οι επιδόσεις μας στις πατέντες είναι ακόμη χαμηλές. Και αυτό δεν είναι καλό. Είναι ανασταλτικό, ειδικά όταν θέλουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και στην καινοτομία. Βεβαίως, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια βελτίωση, η οποία συνεχίζεται. Έχουν γίνει αλλαγές στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, πολύ θετικές, στο Patent Attorneys Academy, που αλλάζουν πάρα πολύ το κλίμα. Όμως, επειδή στη χώρα μας περίπου το 80-85% των νέων ανακαλύψεων της νέας γνώσης παράγεται σε ερευνητικούς οργανισμούς, οι οποίοι είναι δημόσιοι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτοί οι οργανισμοί να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους και να αναδείξουν τη βούλησή τους για μεταφορά τεχνολογίας από το ερευνητικό εργαστήριο στην κοινωνία, προσελκύοντας πάντα ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό προϋποθέτει γραφεία ή τμήματα, αν θέλετε, μεταφοράς τεχνολογίας, τα οποία ακριβώς καταρτίζουν εσωτερικούς κανονισμούς για το πώς μεταφέρεται η τεχνολογία μέσα σε αυτούς τους δημόσιους οργανισμούς και δίνουν την ευκαιρία με πολύ σωστά και ξεκάθαρα βήματα στον ερευνητή από την ώρα που έχει μία ανακάλυψη στα χέρια του, από το invention disclosure, να την κατοχυρώσει, να γνωρίζει ο οργανισμός στο χαρτοφυλάκιό του, να επενδύσει στην κατοχύρωση και στη συντήρηση αυτών των πατεντών και στην προάσπισή τους και στη συνέχεια να μπορεί να τις διαπραγματευτεί είτε με μεγάλες επιχειρήσεις, με licensing agreements, είτε για τη δημιουργία από spin-off εταιρείες. Και νομίζω ότι η επιτομή σε αυτή την κατεύθυνση είναι να μπορέσει ένας οργανισμός, επειδή ακριβώς έχει καθαρές πατέντες στο χαρτοφυλάκιό του, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να προσελκύσει επενδύσεις για συνανάπτυξη διανοητικής ιδιοκτησίας με μεγάλες επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Το παράδειγμα του Δημόκριτου με την EY Global σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης ακριβώς πήγε προς αυτή την κατεύθυνση. Η EY Global χρηματοδοτεί έρευνα στο Δημόκριτο, η οποία παράγει πατέντες, παράγει διανοητική ιδιοκτησία, την οποία υποφελούνται και ο Δημόκριτος και οι ερευνητές. Διανοητική ιδιοκτησία που είναι ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου, είναι ιδιοκτησία του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που την παράγει, αλλά η EY έχει το δικαίωμα να την εκμεταλλευτεί τα επόμενα 7 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ σημαντικό οι πατέντες, η τεχνογνωσία να κατοχυρώνεται και να είναι πολύ καθαροί οι τίτλοι γύρω από την ιδιοκτησία αυτή. Σας ευχαριστώ. Κύριε Γρηγοριού, θέλει να συμπληρώσετε? Συμφωνώ και εγώ και με τον κύριο Νούνηση. Είναι δύο τα θέματα. Ένα θέμα κουλτούρας βασικά, γιατί στην Ελλάδα οι πατέντες, τουλάχιστον στους ερευνητές και στους πανεπιστημιακούς, δεν έχουν την ίδια αξία όπως έχουν στο εξωτερικό. Και συμφωνώ και εγώ μέσω των γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας θα βρεθεί η λύση, γιατί δεν χρησιμοποιούνται για την ανάδειξη, δεν υπάρχει, αν θες, ιδιαίτερη πίστη ότι θα γίνει κάτι μετά από αυτό. Οπότε αυτό είναι το ένα ζητούμενο. Το δεύτερο ζητούμενο είναι ότι υπάρχουν και ιδιωτικές εταιρείες πλέον, οι οποίες και αυτές δημιουργούν πρωτογενή γνώση, η οποία πατεντάρεται, και νομίζω ότι αυτό θα είναι ίσως και η δύναμή μας, δηλαδή να βγουν και τέτοια πράγματα, γιατί υπάρχουν πολλά spin-offs στις βιοτρικές επιστήμες, στις επιστήμες της έρευνας, στην ενέργεια, πράγματα που κάναμε εμείς με την Athens Technology τα τελευταία 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε, ας πούμε, μία πατέντα όταν ήμασταν στην Πάτρα και τώρα έχουμε 190 πατέντες. Δηλαδή, όπως είπε ο κύριος Νούνης, και να κρατήσει ένα τέτοιο πορτφόλιο είναι απαιτητικό από πολλές μεριές. Απαιτητικό από άποψη νομικής υποστήριξης, απαιτητικό από άποψη οικονομικής υποστήριξης και γενικά είναι ένα μοντέλο ότι αποτιμήσεις, προσδοκίες κτλ. Πολλά στηρίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία που έχει ένας οργανισμός. Νομίζω είμαστε τραγικοί στα νούμερα μέχρι στιγμής. Δυστυχώς δεν νομίζω ότι είμαστε καλά. Είμαστε τραγικά. Δηλαδή, αν δείτε πόσες πατέντες έχουν ανά εκατομμύριο ατόμων κατοίκων, η Ελβετία, η Ιαπωνία κτλ. Εμείς είμαστε όχι ουραγοί, πίσω και ουραγοί. Οπότε νομίζω ότι επειδή είμαστε τόσο άσχημα, πιστεύω πολλά θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Γιατί σιγά σιγά
περνάει αυτή η κουλτούρα ότι και η πατέντα έχει αξία, όχι μόνο στην προαγωγή ενός επιστήμονα, αλλά και σε μια βάση. Δηλαδή, τι κάνει μια πατέντα από μόνη της. Για μας είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Στηρίχθηκε όλο το μοντέλο μας πάνω σε αυτό. Δημιουργήσαμε πολύ γνώση, κουραστήκαμε να το φτιάξουμε. Δηλαδή, υπάρχει μια τεχνογνωσία πίσω από φτιάξει μια πατέντα που μας υπερασπίσε. Πρέπει να πληρώσει αρκετά λεφτά σε δικηγόρους που καταλαβαίνουν. Γιατί πρέπει να πληρώσει λίγα λεφτά σε δικηγόρους που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και η υπεράσπιση και εκείνη την υπερασπιστήκαμε σε αυτή τη. Αλλά νομίζω μέχρι στιγμής έχει δουλέψει πάρα πολύ και ελπίζω να είναι και σαν οδηγός για τις επόμενες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ. Μακάρι. Πάλι μακάρι. Λοιπόν, άλλη μια δύσκολη ερώτηση. Κύριε Ταραντήλη και μετά κύριε Νούνεση, αν γίνεται. Πώς η πολιτεία, με το άλλο σας καπέλο, μέσω του φορολογικού και του νομικού ρυθμιστικού πλαισίου, αλλά και της εξασφάλισης επαρκούς και σταθερής χρηματοδότησης, μπορεί να σταθεί αρρωγό στην παραγωγή και αξιοποίηση καινοτομίας μέσω της έρευνας. Και πώς μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα κίνητρα για την έρευνα και την ανάπτυξη καινοτομιών στην Ελλάδα. Σημαντικό, καθοριστικό θα έλεγα βήμα ήταν η ψήφιση του νόμου για τους τεχνοβλαστούς την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχα μάλιστα και την χαρά και την τιμή να είμαι ο εισηγητής των συγκεκριμένων διατάξεων και ολόκληρου του νομοσχεδίου. Νομίζω ότι πλέον έχουμε για πρώτη φορά ένα σαφές, απλό, με λιγότερη γραφειοκρατία, δίκαιο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των τεχνοβλαστών, των spin-off εταιριών, δηλαδή των εταιριών που ιδρύονται στους ερευνητικούς οργανισμούς, τα δημόσια πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, των ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν παραχθεί εκεί. Νομίζω ότι πλέον μπορούν οι ερευνητές οι οποίοι έχουν συνεισφέρει στο ερευνητικό αποτέλεσμα όλοι να μετέχουν σε μια spin-off εταιρεία. Μπορούν οι πανεπιστημιακοί και οι ερευνητές να είναι στο διοικητικό συμβούλιο και να συνεκτιμάται αυτό και για την εξέλιξή τους. Μπορούμε να έχουμε κοινούς τεχνοβλαστούς μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών οργανισμών και πλέον ξέρουμε ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι των δικαιωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας που δεν το ξέραμε προηγουμένως. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον έχει αφαιρεθεί η υποχρέωση να υπάγεται ο ερευνητής στο ενιαίο μισθολόγιο όταν αυτός εργάζεται σε προγράμματα αποκλειστικά του ιδιωτικού τομέα, λοιπόν και από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα. Νομίζω ότι αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ανταγωνιστικούς μισθούς και πλέον δημιουργεί και κίνητρα έτσι ώστε ερευνητές να προσελκύσουν ιδιωτικούς πόρους. Πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι η εμβληματική δράση του ερευνό δημιουργό καινοτομό, που έχουμε πάνω από 1.100 ενταγμένα έργα, τα οποία έχουν να κάνουν με τη σύνδεση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Πολύ σημαντική είναι η χρηματοδότηση για τη σύσταση των competence των κέντρων ικανοτήτων, που πρόκειται για την ίδρυση εταιριών που συμμετέχουν το δημόσιο, δημόσιοι φορείς και επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά σε αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί, έχουμε 25 ερευνητικούς φορείς και γύρω στις 170 επιχειρήσεις. Δεν μπορεί να μιλάμε βέβαια για στήριξη και κίνητρα στο οικοσύστημα της καινοτομίας και να μην έχουμε καταγράψει τις νοφίες επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό κάνει το Elevate Greece. Κατέγραψε τις νοφίες επιχειρήσεις με έναν αξιόπιστο τρόπο. Δίνουμε κίνητρα, για παράδειγμα, στα φυσικά πρόσωπα, στους angel investors, λοιπόν, έτσι ώστε το 50% της επένδυσής τους να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα. Έχουμε δώσει κίνητρα και έχουμε αυξήσει την προηγούμενη χρονιά από 130% στο 200% την υπερέκπτωση σε δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. Δίνουμε επίσης κίνητρα για την αγορά των stock options, λοιπόν, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι στις νοφιείς επιχειρήσεις να μπορούν να αγοράσουν σε καλύτερη τιμή τις μετοχές της εταιρείας τους. Και επίσης έχουμε και συνέχεια στο κλασικό μοντέλο που έχουμε δει από το 2009 και μετά, της χρηματοδότησης όλων των σταδίων ανάπτυξης μιας νεοφυούς επιχείρησης, που έχει να κάνει με το δημόσιο να συνεπενδύει με ιδιώτες επενδυτές σε venture capitals και στη συνέχεια με τη σειρά τους τα venture capitals αυτά να επενδύουν, κάνοντας βέβαια την ανάλυση τους, σε ερευνητικά αποτελέσματα εταιριών που θεωρούν ότι είναι υποσχόμενα. Αυτό το πράγμα έγινε το 9 με τον Τζέρεμι, έγινε το 16 με το Equifund, θα συνεχίσει να γίνεται από ό,τι γνωρίζω και μέσω της Ελληνικής Τράπεζας, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων. Ξέρω ότι υπάρχουν 60 εκατομμύρια
από διαρθρωτικά ταμεία, τα οποία θα κατευθυνθούν για μεταφορά τεχνολογίας στην ίδια λογική που μόλις ανέλησα. Ξέρω ότι υπάρχουν 100 εκατομμύρια πάλι στην ίδια λογική από το Ταμείο Ανάκαμψης που θα κατευθυνθούν για τα early stages, δηλαδή ουσιαστικά θα υποστηρίξουν τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων. Και τέλος, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί, έχουμε περάσει τα πρώτα στάδια για τη δημιουργία αυτών που λέμε έδρες καινοτομίας, όπου είναι πάρα πολύ σημαντικό, έρχονται μαζί επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, θερμοκοιτίδες, επιταχυντές. Πάρα πολύ σημαντικό, δημιουργούνται συνέργειες, δικτύωση. Λοιπόν, μιλάω φυσικά για την πολιτεία, την πρώτη πολιτεία της καινοτομίας στις παλιές εγκαταστάσεις Χροπή και για το Thessin Tech που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Καταπληκτικό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να υποθέσω και εγώ, όλη η βεντάλια έτσι όπως ανοίχθηκε από τον κύριο Ταραντήλη, πραγματικά δείχνει την εθνική στρατηγική για την καινοτομία. Να πω ότι τώρα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη μια πολύ σημαντική προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας που θα χρηματοδοτήσει και τα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Νομίζω η προθεσμία λήγει την άλλη εβδομάδα. Πάρα πολύ καθοριστικό, όπως είπαμε και πριν, για την καινοτομία. Οπότε εδώ εγώ έχω να προτείνω μικρές αλλά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις από την, έτσι, τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσαμε τα ερευνητικά κέντρα με κάποια πρωτοποριακά προγράμματα. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο πρόγραμμα βιομηχανικών υποτροφιών στο Δημόκρητο, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από 68 εταιρείες και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και 75 άνθρωποι, διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, δούλεψαν με πολύ ταλέντο και πολύ πάθος στα εργαστήρια του Δημοκρήτου σε κατευθύνσεις που είχε προδιαγράψει η βιομηχανία που τους προσωράριζε. Οι υπεραξίες που αναπτύχθηκαν από αυτό το πρόγραμμα ήταν πολύ σημαντικές. Όλοι τις είδαμε, καινούργιες ιδέες, καινούργιες συμμαχίες, καινούργιες πατέντες. Εάν η πολιτεία μπορούσε να νομοθετήσει ώστε και τα πανεπιστήμια με πιο μεγάλη ευκολία να ακολουθήσουν ένα τέτοιο δρόμο, πιστεύω θα ήταν εξαιρετικό. Το δεύτερο που θα ήθελα πολύ να προτείνω και το έχουμε κουβεντιάσει με τον κύριο Ταραντήλη και πριν από λίγες μέρες, είναι εάν και πόσο η πολιτεία μπορεί να ανοίξει το δρόμο προς τα κονδύλια που σχετίζονται με την εθνική άμυνα στην έρευνα και στους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Πιστεύω ότι αυτό θα αλλάξει πάρα πάρα πολύ τα δεδομένα. Το βλέπουμε να γίνεται με μεγάλη επιτυχία σε χώρες όπως βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ένα σωρό άλλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μία τελευταία ερώτηση, αλλά τέσσερις απαντήσεις. Οπότε προς όλους θα ξεκινήσω με τον κύριο Γρηγορίου. Στην κατεύθυνση όλων όσων ακούστηκαν, τι θεωρείτε ότι έχετε πετύχει είτε εσείς προσωπικά είτε ως οργανισμός τον οποίο εκπροσωπείτε και ποια βοήθεια χρειάζεστε για να επιτύχετε ακόμα περισσότερα, κύριε Γρηγορίου? Εντάξει, για μας νομίζω βέβαια μιλάνε οι άλλοι, αλλά να πω έτσι με την προσωπική μου εμπειρία τα 20 χρόνια που είμαι στην Ελλάδα, θεωρώ ότι έκανα καλή επιλογή. Γιατί δεν στο κρύβω, όταν γύρισα το 2000 και πήγαινα σε κάποιο συνέδριο, ας πούμε 2-3 χρόνια αργότερα, υπήρχαν άνθρωποι εδώ που μου λέγανε Still in Greece. Οπότε νομίζω ότι κατάφερα και έκανα μια καριέρα σημαντική, με μεγάλες δημοσιεύσεις κτλ. Αλλά το πιο σημαντικό πράγμα για μένα ήταν η δημιουργία της Athens Technologies, η οποία ξεκινήσαμε και χαιρετίζω και εγώ από την πλευρά μου αυτά που είπε ο κ. Ταραντήλης. Η δημιουργία ενός καθαρού νομοθετικού πλαισίου πίσω από τους τεχνοβλαστούς νομίζω θα απογειώσει όλο το οικοσύστημα και χαίρομαι που το καταφέρετε και με τον κύριο Δήμα. Νομίζω μια τεράστια επιτυχία για τη χώρα και για το ερευνητικό ιστό, αλλά όσο και για την κοινωνία ολόκληρη. Γιατί πλέον αυτά τα πράγματα που τα βλέπαμε σε άλλες χώρες και κακά τα ψέματα, όταν ξεκινήσαμε εμείς 15 χρόνια πριν, έπρεπε ουσιαστικά να τα κάνουμε ένα-ένα, να ξαναβάλουμε όλη τη διαδικασία σε μηδενική βάση και να συζητάμε και να προγραμματιστούμε στα πάντα. Θεωρώ ότι αυτό ήταν και η μεγάλη επιτυχία, ότι καταφέραμε από μια εταιρεία που ξεκίνησε αυτό που λένε from scratch, από το τίποτα, να πάμε στο Nasdaq, να είμαστε στο ring με τα μεγαθύρια και να παλεύουμε καθημερινώς για δύο πράγματα. Ένα, να μεγαλώσουμε προφανώς την εταιρεία και μπορώ να πω εκπροσωπώντας τα ελληνικά χρώματα και κάτι που και σε μένα και την ομάδα μου
Μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος. Η πλειονότητα των ανθρώπων στην εταιρεία τώρα δεν είναι Έλληνες, αλλά έχουν πολλούς Έλληνες. Και επειδή ξεκινήσαμε και από την Ελλάδα και εγώ είμαι Έλληνας, με θεωρούν ελληνική εταιρεία. Και το δεύτερο είναι ότι με όλα αυτά που κάνουμε θα συνεισφέρουμε, πιστεύω, αρκετά και στην απολιγνητοποίηση της χώρας, το οποίο είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Όπως ξέρετε, κάνουμε τεχνολογίες υδρογόνου και ψηλής καυσίμου, πράγματα που πραγματικά θα έρθουν. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, να αφήσουμε κι εμείς μια παρακαταθή για τις επόμενες γενιές. Ένα θετικό λιθαράκι καταλήγει στο σωστή κατεύθυνση. Όλο με μακάρι σας απαντάω. Συγχαρητήρια και μακάρι. Λοιπόν, switching back to English. Dr. Horner, would you like to comment? Yeah, thank you very much. I have been in Greece since 2008. Sorry, I've been in Greece since 2008. And in that time period, I think the thing I'm most proud of in terms of institutional performance is the fact that in a period dominated by the Greek Depression, first of all, and then most recently the COVID pandemic, the American College of Greece has managed to significantly expand and develop. But more importantly, I think expand and develop in ways, as our previous speaker just said, that are consistent with positive direction for the country. And I'll point to two examples. One is the way in which I think we have shown the way for some public-private complementarity. We're very proud of the fact that at the American College of Greece now, we have over 1,200 students from every Greek public university studying with us, complementing their studies in the law school or the polytechnic, the other universities of Greece, with studies that they can find at our institution. Recently, most recently we did, we signed an MOU to establish the ACG Innovation Hub at Demokritos. These are, I think, pointing the way for how the private and the public sector can complement each other. The second area I would point to is there's been a lot of talk about Greece as an international education hub. 10 years ago, we had 10 study abroad students annually. Now we have over 1,000. And before COVID, the year before COVID, 26% of all of the U.S. national universities ranked as national universities in the U.S. News and World Report national rankings, which is the highest ranking in the U.S., 26% of those universities were sending us students in for study abroad. So I think it shows the attractiveness of Greece and some possibilities that are very positive for the development of the country going forward. Clear. Thank you very much. Κύριε Νούνεση. Ναι, τα τελευταία χρόνια ο Δημόκριτος έχει κάνει μεγάλα βήματα σε επιστημονικά πεδία όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι τηλεπικοινωνίες 5G, το διαδίκτυο των αντικειμένων. Καμαρώνουμε πολύ για την οριμότητα και τις επιδόσεις και τη διεθνή ακτινοβολία αυτών των ομάδων και επίσης σε θέματα αισθητήρων, νανοτεχνολογίας και βεβαίως υδρογόνου. Επειδή μιλήσαμε ήδη για απολαγνητοποίηση, ένα από τα πολύ βαριά και δυνατά χαρτιά του Δημόκριτου η τεχνολογία γύρω από το υδρογόνο. Όμως τα τελευταία χρόνια καταφέραμε και αποκτήσαμε ένα τμήμα πια για μεταφορά τεχνολογίας, το οποίο έχει αποκτήσει οριμότητα, είναι διεπιστημονικό, έχει καλούς δικηγόρους, έχει καλούς εμπειρογνώμονες από το χώρο των επενδύσεων και από τη διαχείριση πατεντών. Και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε με επιτυχία πολλά ενδιαφέροντα συμβόλαια με τον ιδιωτικό τομέα. Το MOU με το American College of Greece είναι κάτι που μας κάνει πολύ χαρούμενους και πολύ περήφανους. Επιπλέον, ιδρύσαμε στο Δημόκριτο το Attica Hub for the Economy of Data and Devices, ακριβώς για να βοηθήσουμε ελληνικές επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν ψηφιακά με core τεχνολογίες στην τεχνητή νοημοσύνη και στο διαδίκτυο των αντικειμένων και στις τηλεπικοινωνίες 5G. Και από τον Ιούλιο το Giga Campus είναι γεγονός στο Δημόκριτο, μια συνεργασία public-private με την Vodafone, η οποία έχει εγκαταστήσει τον ιδιωτικό σταθμό 5G και την πλατφόρμα για το διαδίκτυο των αντικειμένων στο κέντρο. Τέλος, το οικοσύστημα συμπληρώνεται στην Αγία Παρασκευή με το Λεύκηπο, το τεχνολογικό πάρκο Αττικής, και γι' αυτό καμαρώνουμε τις εταιρείες που έχουν έρθει και έχουν εγκατασταθεί, πώς μεγαλώνουν και βεβαίως ανάμεσα σε αυτές η spin-off του Δημοκρίτου μέσα από την μεταφορά τεχνολογίας, η Cyrus, η Nanoplasmas, εταιρείες που πραγματικά κάνουν πολύ, πολύ ωραία, πολύ σημαντικά βήματα τραβώντας επενδύσεις από παντού. Ευχαριστώ. Κύριε Δαγαδίλη. Όσον αφορά την πρώτη ερώτηση σχετικά με τις δεξιότητες και με το καπέλο του πανεπιστημιακού καθηγητή,
αυτό το οποίο έκανα μόλις έγινα πρόεδρος, μαζί με τη προφανώς πολύτιμη βοήθεια των συναδέλφων μου, είναι το πρώτο τρίμηνο να αναμορφώσω το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προσθέσαμε νέες δεξιότητες σε μαθήματα που ήδη υπήρχαν, προσθέσαμε νέες ειδικότητες, νέες ειδικότητες που είχαν να κάνουν με τα business analytics. Ήμασταν το πρώτο τμήμα πανεπιστημιακό που έβαλε την κατεύθυνση των business analytics στο πρόγραμμα σπουδών. Βάλαμε την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και καινοτομία. Λοιπόν, πάλι το πρώτο τμήμα που είχε αυτή την κατεύθυνση στο πρόγραμμα σπουδών. Ιδρύσαμε το πρώτο master σε business analytics στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη σε business analytics, όπως είπα. Και νομίζω ότι έγιναν οι κατάλληλες αλλαγές έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στην ύλη των μαθημάτων μας και στο πρόγραμμα σπουδών μας αυτές τις πολύ κρίσιμες δεξιότητες που αξίζει να έχουν εκπαιδευτεί οι φοιτητές μας. Όσον αφορά τώρα με το καπέλο του Βουλευτή Επικρατείας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αυτό που έκανα πριν από 2,5-3 μήνες, όταν εκλέχθηκα από τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, πρόεδρος Επιτροπής, ήταν αμέσως να καθορίσω μια θεματική την οποία θέλαμε να εξετάσουμε ενδελεχώς από όλες τις πλευρές. Αυτή η θεματική ήταν η επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας. Αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα συνεδριάζει μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι να το εξαντλήσουμε το θέμα, είναι να φέρνουμε ανθρώπους δραστήριους στο χώρο και να διατυπώνουν συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπήρξαν και υπάρχουν στο συγκεκριμένο χώρο. Ο καθένας από τη δικιά του βέβαια οπτική. Αυτό είναι και το πάρα πολύ ωραίο. Στόχος στο τέλος της διαδικασίας αυτής είναι να έχει να δημιουργηθεί και να έχουν καταγραφεί όλες αυτές οι απόψεις, όλες αυτές οι συγκεκριμένες προτάσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα policy paper που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί από αυτόν που θέλει να εφαρμόσει πολιτικές σε αυτό το πάρα πολύ κρίσιμο θέμα της επιχειρηματικής αξιοποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας. Δεν ξέρω, γενικά εγώ είμαι πιο αισιόδοξος μετά από όλα αυτά που άκουσα και είμαστε και στην ώρα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Thank you very much for joining the discussion. Χαιρετίσματα στη Βοστόνη, την αγαπημένη μας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Και εμείς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.